Ιστορική χαρακτηρίζεται η επίσκεψη του Πατριάρχη Μόσχα και Πασών των Ρωσιών, κ. Κυρίλου, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Εκκλησία τη Ελλάδο. 21 χρόνια μετά από την πρώτη επίσκεψη του Πατριάρχη Μόσχα και Πασών των Ρωσιών, κ. Αλεξίου, στην Αθήνα, το αύριο Σάββατο 1 Ιουνίου, ο Πατριάρχη Κύριλο μεταβαίνει σε ειρηνική επίσκεψη στην Εκκλησία τη Ελλάδο. Θα λέγαμε ότι εκτό από εκκλησιαστική, η επίσκεψη του Πατριάρχη Μόσχα είναι και πολιτική, αφού είναι γνωστό σε όλους, ότι οι σχέσει του Πατριάρχη Μόσχα και Πασών των Ρωσιών, κύριο Κυρίλου, με τον πρόεδρο τη Ρωσία, κύριο Βλαντιμίρ Πούτιν, θα λέγαμε ότι είναι αδελφικέ. Και κάθε καλή κουβέντα με τον κ. κύριο Πούτιν για τη χώρα μα θα είναι σημαντική. Αυτό θα βελτιώσει τι σχέσει μα όσον αφορά τον τουρισμό, ε, τι εκκλησιαστικέ αδελφικέ σχέσει των δύο εκκλησιών και σε άλλους διάφορους τομείς, αφού γνωρίζουμε ότι πολλοί Ρώσοι μεταβαίνουν στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Ο Πατριάρχης, τον Πατριάρχη Μόσχα θα υποδεχθεί ο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάση Ελλάδο, κύριο Ιερώνημο, στο αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο και ο Μητροπολίτη Μεσογέας και Λαβρωτική, κύριο Νικόλαο, ο οποίο είναι ο επιχώριο Μητροπολίτη τη περιοχή, αφού το Ελευθέρω Βενιζέλο είναι στα Σπάτα, και ο Υφυπουργό Εξωτερικών, κύριο Τσιάρα. Στη συνέχεια ο... θα τελεστεί στον ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου το του Αεροπαγίτου δοξολογία. Ενώ αμέσω μετά τη δοξολογία θα γίνει η επίσημη υποδοχή του Πατριάρχη Μόσχα στην Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών από κλήρο και λαό. Ο Πατριάρχη, κατά τη διάρκεια τη επίσκεψή του στην Αθήνα, θα έχει συναντήσει με τον Πρωθυπουργό τη Ελλάδο, κ. Αντώνη Σαμαρά, και με τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία, κ. Κάρολο Παπούλια. Ενώ ο Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, μάλλον και ο Υπουργό Εξωτερικών, κ. Σαβραμόπουλο, θα παραθέσουν δεγεύμα στον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχη τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου, θα θα βρεθεί στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου σε πανηγυρική συνεδρία θα, τι, θα τιμηθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνημο, με την ανώτατη τιμή της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Πατριάρχης Κύριλλος θα επισκεφτεί και το Άγιο Όρος και την πόλη της Βέρειας. Στο Άγιον Όρος θα διανυκτερεύσει στην Ιερά Μονή Παντελεήμονος, θα τελέσει μια ακολουθία ενώπιον της εικόνας της Παναγίας της Πορταΐτισσας στη Μονή Βίρων, ενώ την Πέμπτη θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Βατοπεδίου, όπου εκεί θα, θα, συναντηθεί με την αδελφότητα της Μονής και με τον καθηγούμενο ηγούμενο Εφραίμ. Θέλαμε να πούμε ότι ο Πατριάρχης έρχεται σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα μας και ελπίζουμε όλοι αυτήν η επίσκεψη να έχει θετικά αποτελέσματα.